με το θέμα που υποσχεθήκαμε στον κόσμο πριν από τις διαφημίσεις. Με τα ζωάκια, εναλλακτικά ζωάκια που μπορείτε να έχετε στο σπίτι σας. Άμα δεν θέλετε να έχετε σκυλάκι, γατάκι που ίσως θέλει πολύ φροντίδα ή δεν έχετε το χρόνο ή φοβάστε με τα αφήσετε μόνα τους. Αυτά δεν έχουν πρόβλημα. Όχι. Όχι. Ειδικά αυτό το φιδάκι εδώ πέρα. Αυτό το φιδάκι εκεί πέρα, πραγματικά. Πώς είναι το όνομά του, Βάσια? Δεν το έχουμε ονοματίσει. Δεν το έχετε ονομάσει. Όχι, όχι. Αυτό όχι. Που κρατάς εδώ. Αυτό εδώ δεν έχει όνομα, αλλά είναι ειδικό χειρίδιο. Ωραία. Να πούμε. Κάτι να το βγάλουμε, και κάτι. Και μιλάει. Το βγάλουμε, ναι. Δούμε αυτό λοιπόν που μιλάει. Το κρατάς κιόλας. Ναι. Είναι δηλαδή σαν ένα μεγάλο χάμστερ. Ακριβώς, είναι ένα μεγάλο χάμστερ. Πολύ μεγάλο, μεγαλώνει και άλλο. Είναι λίγο φοβισμένο όμως. Είναι, δεν είναι φοβισμένο, ίσα που του αρέσει τώρα, γιατί ακούω κάνει κάτι ήχους έτσι πολύ ωραίους. Ζει 6 με 7 χρόνια. Αυτό είναι το μήκος του, εντάξει, λίγο παραπάνω, μέχρι 40 εκατοστά μπορεί να φτάσει. Και το βάζουμε σε αυτό εδώ το κλουβάκι που έχουμε εδώ μπροστά, ε. Σε προτιμούμε ανοιχτό κλουβάκι για να αερίζεται. Mm-hmm. Βάζουμε την ποτίστρα του, την ταΐστρα του. Αυτό το αφήνεις και ελεύθερο μες στο σπίτι, άμα θες. Ναι. Βεβαίως. Και το βρίσκεις μετά. Mm-hmm. Δεν κρύβεται. Όχι, αν και προτιμάει όταν βγαίνει να ξαναμπεί στο κλουβί από μόνο του. Αλήθεια. Ναι. Γνωρίζει τα αφεντικά του. Καταλαβαίνει, μάλιστα. Εκπαιδεύεται. Καταλαβαίνει ακόμα και την ώρα που πλησιάζουμε προς το χώρο τους. Δηλαδή φωνάζουν, βγάζουν αυτό τον ήχο που ακούτε. Αυτό βέβαια είναι σε άμεση συνάρτηση με το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε σχετικά κοντά του, να είμαστε πάντα σε επαφή μαζί του, για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του, ώστε να μπορούμε να το ταΐζουμε με το χέρι μας, σε έτερο χρονικό διάστημα να το πάρουμε στην αγκαλιά μας, να του βουρτσίσουμε. Τι λέει τώρα, τι λέει. Δεν ξέρω, μου λέει κάτι για εσάς. Τι. Καλά λόγια. Δώσε στο Χρήστο, για πάρε το Χρήστο. Δεν μπορώ να το πω. Χρηστικό. Αυτό το πάρω. Αυτό το πάρω. Ναι, ναι. Απλά. Γλυκούλη μου, γλυκούλη μου. Γλυκούλη μου. Ναι, ναι, ναι. Το πάρω. Είναι ένα αισθάνοντα φαγητό. Αυτό είναι. Όταν το βάζει κοντά στο σώμα σου. Του αρέσει. Και ακούει την καρδιά, είναι. Αυτό μοιάζει με το ποντικό μικρούλι. Όντως. Ναι. Θέλετε να δούμε λίγο και το κουνελάκι. Ναι, βρε Χρήστο. Ήρθε εδώ και κάνει μετακόμιση. Δεν ανοίγουν τα κλουβιά. Τι έγινε. Άνοιξε. Υπήρχε λόγος. Περίμενε. Να ανοίξουμε λίγο το κουνελάκι. Ναι. Ωραία, για να μάθουμε τι πληροφορίε για το κάθε ζωάκι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πλάνο αυτόν τον υπέροχο. Λοιπόν, τα κουνελάκια για τα παιδάκια είναι μια πολύ ωραία λύση. Πάντως. Γιατί ενώ δεν είναι σκυλάκι, ας πούμε, γατάκι που να θέλει πολύ φροντίδα, ενώ ότι μπορεί να μείνει και στο κλουβάκι του, είναι και πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, τους αρέσουν τα κουνελάκια πολύ. Σημαντικό, αυτό τι φροντίδα όμως θέλει. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσετε ότι είναι πιο ευαίσθητα από ότι είναι ένα σκυλοσημεία γάτα. Είναι ευαίσθητα στο ρεύμα αέρα, στη θερμοκρασία την υψηλή. Να κρυώσουν δηλαδή. Να... Δεν αντέχουν μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας. Έχουμε ατυχήματα. Είναι οικονομικό ζωάκι. Οικονομικό. Τι τρώνε, τι τρώνε. Ξερά χορταράκια, βεβαίως κουνελίνι και τροφές ειδικές για κουνέλια. Γιαρμά. Αυτά πώς ζουνε. Αυτά ζουνε μέχρι 4-6 χρόνια. Ανήκουν στα λαγοειδή. Είναι περίπου σε διάρκεια ζωής όπως είναι και τα ειδικά χειρίδια. Είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Εντάξει, ένα κουνέλι της φύσης καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ζήσει πολύ περισσότερο, ναι, από ότι ένα κουνέλι σε εχμαλωσία. Αυτό τώρα είναι το κανονικό κουνελάκι ή αυτά τα. Βλέπω και κάτι νανάκια που δεν μεγαλώνουν ποτέ, ξέρεις, τα τόσα. Υπάρχουν τα νανάκια, ναι, υπάρχουν τα μίνι, υπάρχουν και τα κουνέλια τα κανονικά. Α, νανάκια. Αυτό είναι μίνι, κατηγορία μίνι. Αλλάζουμε, αλλάζουμε. Βεβαίως. Ωραία, πώς θα γίνει η αλλαγή. Χέρι με χέρι. Πάρε σπίρωση αυτό. Και δεν θέλει να με αφήσει, παιδιά. Και θα πάρω αυτή. Βάλω μέσα. Γαμψά νυχάκια, έτσι. Έχει. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι και τα πιο χαριτωμένα, γιατί κατά τα άλλα. Ναι, ναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Λίγο έχω σκιαχτεί, λίγο τα εγκουάνα, λίγο τα φίδια, λίγο σκορπιό. Δεν το πειράζει, Χρήστο μου, έστω. Είναι γενιοφόρο δράκο. Αυτό εκεί είναι γενιοφόρο δράκο. Δεν είναι εγκουάνα. Α, τι είναι αυτό. Ακόμα χειρότερα. Για καλό το πες, ναι. Είναι γενιοφόρο δράκο. Άμα προσέξουμε κάτω από το κεφαλάκι του. Ορμάει. Θα το δείξει και ο. Αυτό είναι ο Ρωμαίο. Έχει μια τεράστια γλώσσα. Αυτό έχει όνομα και λέγεται Ρωμαίο. Γεια σου, Ρωμαίο. Πολύ ωραίο. Πολύ εντυπωσιακό. Μπορείτε να κουμπίσετε, δεν είναι καθόλου επιθετικό. Πολύ ήρεμος. Αλλά είναι άγριο το δέρμα του. Πολύ. Το κουνελάκι τα πάει καλά μαζί του, να τους φέρουμε σε επαφή. Δεν θα το όχι, έλεγα. Μπορεί να αρπάξει. Δεν θα αρπάξει, με την ουρά θα βαρέσει. Α, θα το χτυπήσει. Μαστιγώνει. Βλέπετε λοιπόν πώς τα ζώα του. Τρόπος αμυνάς του. Εγώ ταυτόχρονα. Α, κοίτα τι ωραίο που είναι. Το λέμε γενιοφόρο γιατί έχει αυτά εδώ τα αγκαθάκια. Έχει τα αγκαθάκια, ναι, ναι, ναι. Αυτό για πες μου, τι φροντίδα θέλει. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται, δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει μια υψηλή θερμοκρασία στο τεράριο, να μπορέσουμε να του παρέχουμε το φαγητό σωστά,
που τρέφεται από σκουλίκια, γρύλους, κατσαρίδες με δαδασκάρι. Δεν βρίσκουμε αυτά. Υπάρχουν... υπάρχουν στο εμπόριο και τυποποιημένα σε κονσέρβα και υπάρχουν και ζωντανά. Έχει πολύ δυνατή. Λόγω ότι είναι θηρευτές, τους αρέσει να κυνηγάνε. Ναι. Α, και τι πρέπει να του βάλω και εμπόδια μέσα στο κουτί του, στο κλουβί του, να προσπαθεί να βρει το θύραμα. Όχι, άμα βάλουμε ένα ζωντανό γρίλο αρκεί. Α, αρκεί. Και αρκεί. Να το βλέπουμε εμείς όλο αυτό πώς γίνεται η... είναι, το κυνήγι. Είναι ένα παράθυρο προς τη φύση, καλός ή κακός. Ναι, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό, έτσι δεν μπορούμε να τα αναιρέσουμε. Όχι, μα και αρέσει σε πολλούς ανθρώπους, παιδιά. Δεν το συζητάω. Σύντροφο θα θέλει. Σωστή όλα έτσι. Θέλουν σύντροφο. Όλα θέλουν σύντροφο. Όλα θέλουν σύντροφο και παρέα. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε λίγο το Σκορπιό. Μιας και λέτε για τους συντρόφους, να πούμε λίγο για το Σκορπιό. Μίλα μου γι' αυτό. Ο Σπύρος, το εκπληκτικό του Σκορπιού, πώς φαίνεται έτσι η γυναικεία δύναμη, η ανεξαρτησία. Να μας τα πει λίγο. Οι Σκορπιοί, κατά την περίοδο του ζευγαρώματος και αφού ζευγαρώσουνε, έχουν το κακό συνήθειο εντός εισαγωγικών τα θηλυκά να σκοτώνουν τους αρσενικούς. Έτσι, κορίτσια! Τα θηλυκά σκοτώνουν τους αρσενικούς, ε! Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάτι ξέρουν, κάτι ξέρουν. Κακιά που βγάζουν. Έτσι ζευγαρώνουν. Μετά το ζευγάρο. Μετά το ζευγάρο, τα παίρνω. Πρώτα παίρνουν αυτό που θέλουν και μετά. Πήραμε αυτό που θέλαμε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, για ρωτά. Α, να το δούμε καλύτερα. Νόμιζα έχεις απορία. Να σε βοηθά έτσι. Είναι πολύ μικρούλης. Αυτό τώρα έχει δηλητήριο. Βεβαίως. Έχει δηλητήριο. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε το δηλητήριο. Επειδή είναι επίπονο, εγώ δεν θέλω να το βγάλω. Επίπονα για το Σκορπιό. Για μας. Εννοείς αν σε τσιμπήσει. Βεβαίως. Αυτό δεν σε σκοτώνει. Αλλά πονάει. Έχει όμως μεγάλο πόνο αυτό που αντιμετωπίζει. Άμα του δώσεις κάτι άλλο να δαγκώσει, δεν θα βγει εκεί το δηλητήριο να τελειώνουμε, όχι. Όχι. Συνήθως το δηλητήριο το εκρίνει όταν υπάρχει μεγάλη και δυνατή ηλία. Και το δηλητήριο αυτό, εφόσον το εκρίσει μία φορά, μετά μπορεί να το αναπληρώσει μετά από 14 μέρες. Ναι, και το έχεις έτσι μέσα στο σπίτι σου, δηλαδή με το δηλητήριο. Αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να είναι κατοικίδιο τώρα, μην με τρελαίνετε. Σε μερικούς που είναι πολύ adventurous και πολύ έτσι... Και έχουν κατοικίδιο Σκορπιό. Βεβαίως. Γιατί όχι. Ναι. Δεν είναι εναλλακτικό. Και αυτό είναι και το φίδι έχει δηλητήριο. Αυτό όχι. Αυτό είναι βόας. Είναι σφιχτήρας. Α, σφιχτήρας. Τέλεια. Σε πνίγει. Δεν χρειάζεται δηλητήριο ότι να το κάνει. Το βγάλουμε λίγο. Έχω πάρει δύο πάνω μου. Αν θέλεις εσύ να υπάρχει μια ισορροπία στην εκπομπή. Παύλο, θες να έρθεις να πάρεις αγκάλιτσα λίγο το σφιχτήρα. Ποιος μπορεί να πάρει το σφιχτήρα καλιά από όλους εσάς. Ποιος είναι. Ο πιο θαραλέος, για να δούμε. Δεν μιλάει κανένας. Δεν σηκώνει κανένας. Σπύρο, ω, πουλί. Σπύρο, πουλί, τι πήγα να... Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Δεν θα γίνει εκπομπή. Όλα καλά. Δεν είναι απόλυτα ημερός, δεν είναι καθόλου επιθετικός. Καθόλου επιθετικός. Έχω απορίες. Θέλω να ρωτήσω. Θα είσαι... Αυτό που είναι σφιχτήρας, από τη φύση του τι κάνει, πνίγει. Πνίγει. Το θύραμά του το πνίγει. Και μετά πνίγει. Άμα σε σφίξει πολύ. Ωραία. Σφίγγει μία και μετά πνίγει. Ναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Σωστά. Αν αυτό βγει από το κλουβί. Βγει από το κλουβί. Και μπορεί, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία να την κάνει μέσα στο σπίτι σε κάποιον. Όχι. Αν δεν έχουν. Συνήθως στα σπίτια δεν φιλοξενούμε βόα μεγαλύτερο μέγεθος από 2 μέτρα. Ένας βόας στα 2 μέτρα ή στα 3 που είναι σχεδόν το τελικό τους μέγεθος, ναι, δεν έχουν αρκετή δύναμη για να μας βλάψουν. Για τα παιδιά είναι καλός. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα φιλική. Μπορεί να είναι ήμερη, ναι, ναι, αλλά δεν είναι, ας το πούμε, ένα σκυλάκι που μπορούμε να έχουμε άμεση επαφή. Κατάλαβα. Είναι ένα παράθυρο προς τη φύση. Αυτό μισό λεπτό. Ελάτε να δείτε πώς το σφίγγει, παιδιά. Θα τρελαθώ τώρα. Δείτε πώς έχει κάτι πάνω στο σώμα του. Είναι σαν ζώνη. Δεν υπάρχει αυτό τώρα, δεν φοβάσαι. Ναι, ναι. Αυτό μπορεί να σε σφίξει πολύ τώρα, δηλαδή. Σφίγγει δυνατά σε περίπτωση που φοβηθεί. Αυτή τη στιγμή σφίγγει για να κρατηθεί να μην πέσει. Με σένα υπάρχει μια άνεση, φαντάζομαι. Δεν το κάνει. Μια. Είσαι πολύ γελίος, Μισκαδουράκι. Είσαι πολύ. Όχι απλά. Να σου πω, ρίξτε τα σήμερα, μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Ρίστο μου. Κοριτσάκι μου, έλα εδώ. Σκαδουράκι θα τα πούμε μετά. Έλα εδώ, κοριτσάκι μου, έλα εδώ. Έλα εδώ, κοριτσάκι μου, εσύ. Λοιπόν. Αχ, άμα σε πιάσω στα χέρια μου. Θα σε σφίξω. Θα σε σφίξω. Σε θέλει ο σφιχτήρας. Πω, πήγα και ήρθα. Μισό λεπτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, παιδιά. Αυτό είναι επικίνδυνο σαν κατοικίδιο, αυτό ρωτάω. Δηλαδή, αν πάει κάτι λάθος, μπορεί να γίνει κάτι κακό.
επικίνδυνο για κάποιον που μπορεί να τα χειριστεί όχι. Σε ξέρει, σε γνωρίζει, σε μαθαίνει. Μαθαίνει θερμοκρασία σώματος, δεν μαθαίνει αφεντικό. Α. Δεν μαθαίνει αφεντικό. Μην με κοιτάς. Δεν μπορεί να μάθει αφεντικό. Απλά να γνωρίζει θερμοκρασία. Πάντως δεν έχει. Αυτό δεν δαγκώνει, δεν τσιμπάει, όπως το λένε. Η γλώσσα βγαίνει γιατί είναι αισθητήριο όργανο. Απλώς τώρα γιατί τη βγάζει. Απλά για να κάνει αναγνώριση χώρου. Αναγνώριση χώρου τι σημαίνει. Είναι. Εσύ να γνωρίζει. Δηλαδή αν δεν το λέει. Θε να πάμε στα χάμστερ που είναι πιο ησυχία. Αν πάμε στα χάμστερ. Κάτσε να φύγει μπροστά ο φίλο μου. Με βάζει μπροστά, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Με βάζει μπροστά για να περάσει το φίδι. Σε προστατεύω. Δηλαδή. Χαμό. Λοιπόν, πάμε εδώ στα χαμστερά. Αυτά τι είναι τώρα, είναι χαμστεράκια, όχι. Είναι τα μικρότερα χαμστεράκια που έχουμε, τα ρομπορόφσκι. Δεν μεγαλώνουν άλλο τα ρομπορόφσκι. Να τα φυσήξουμε λίγο για να κινηθούν από πάνω, έτσι λίγο. Να ζήσεις, Χριστάκη. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά. Και αυτό κάτω κύριε. Άμα το γυρίσω έτσι, ναι, το βλέπετε. Τούπα, τούπα, γυρνά από εδώ. Α, εδώ είναι, το... τα βλέπεις. Ναι. Αυτά πόσο είναι, μηνών δηλαδή, ε. Ναι, αυτά είναι πολύ μικρά. Και πόσο ζουν. 3-4 χρόνια ζουν. Δεν μεγαλώνουν άλλο αυτά. Τσιμπάει. Όχι, όχι, όχι καθόλου. Είναι πάρα πολύ ζωηρά. Είναι τέλεια αυτά. Να πούμε ότι χρειάζονται πάντα με στο κλουβί του ρόδα, γιατί είναι πολύ παιχνιδιάρικα και κάπου πρέπει να ξεσπούν και αυτά. Και όσο περισσότερα παιχνίδια έχουμε μέσα. Παναγία μου! Δεν το βρήκατε! Ότι αυτός το κάνει, εντάξει, με συχαίνετε. Ότι όλοι εσείς κάθεστε και γελάτε και μου κάνετε πλάνα, αλήθεια σου λέω. Αυτός θα φύγει από εδώ. Εσείς εδώ θα μείνετε. Πάμε στο τελευταίο, γιατί έχουμε μαγειρική, παιδιά, στη συνέχεια. Μετά μας άρεσε. Εδώ δεν βλέπω κάτι, παιδιά. Πού είναι? Δεν τρώγεται κάτι από αυτά, έτσι. Εδώ οι σκυλάκια. Αυτά είναι σκιουράκια εδώ πέρα. Σκιουράκια! Ναι. Μπορούμε να έχουμε κατοικίδιο σκιουράκια. Ναι. Wow! Είδες εγώ πώς το κάνω. Δεν το έχεις, ρε. Δεν το έχω, δεν το κάνω ξαφνικά. Εγώ δεν θέλω το κάνω. Ζουν και πάρα πολλά. Εδώ που μπλέξαμε. Πρέπει να φύγω εγώ, ε. Για πείτε μου, μπορούμε να το βγάλουμε, να το πιάσουμε ή όχι. Δεν έρχονται σε τόσο άμεση επαφή. Α. Πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα σκυράκια. Εδώ έχουμε τα περίφημα τσιντσιλά. Α, αλήθεια. Τσιντσιλά. Ας δούμε και αυτό. Να το. Τέλειο. Αυτό έχει την καλύτερη γούνα, το πιο όμορφο τρίχωμα. Είναι τέλειο, σαν λούτρινο είναι, παιδιά. Αυτό είναι σαν λούτρινο. Κάνει το... τα μουσούδια του. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Πετσίτι, να το πούμε. Πολύ. Σε Μαρκόπουλο Μεσογέας. Να Σπύρο και τη Βάσια. Σε Μαρκόπουλο Μεσογέας, Λεωφόρο Πορτοράφτη και Λούτσα, σύντομα κοντά σας. Υπάρχουν τελικά πολλές εναλλακτικές για τα ζάκια, έτσι. Προσπερνάω τα αγόρια αυτά και ειδικά εσένα που θα τα πούμε μετά.